όμως την οικονομική άδεια, παρόλα θεώρησε ότι είναι περισσού γιατί θα έπρεπε πολύ καιρό. Επομένως, ήρθε στην υπηρεσία με τα σχέδια που υποδείξανε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Είναι μια αυθαίρετη κατασκευή επί του χρήστου χώρου, αυτό είναι σαφές. Τώρα, εδώ σήμερα, με βάση τη συζήτηση, καλούμαστε να πάρουμε δύο αποφάσεις κατά πόσο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σύμφωνο. Το πρώτο είναι αν είμαστε σύμφωνοι με τη διαμόρφωση από ιδιώτες του δημοσίου χώρου μπροστά από τα καταστήματά τους, δηλαδή αυτό που είπε πριν, νομίζω, ο κύριος Φωτιάδης, ο οποίος ουσιαστικά τι λέμε εδώ, ότι μπορεί κάτι καταστήματά της να επεκτείνει τα πεζοκαθίσματα μέσα στον χώρο Πρασίδη, στον κοινό χώρο. Αυτή είναι μια απόφαση που υπάρχει σήμερα. Και το δεύτερο φυσικά είναι κατά πόσο η κατασκευή του εργοτέχνης ανεξαρτήτως θεματολογίας είναι νόμιμα, ας πούμε, σε κοινό στον χώρο. Η υπηρεσία είναι αρνητική.